Μέσα σε αυτό το στάδιο εισέρχονται και το στάδιο αυτό περνά και μέσα από τη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας, η οποία πραγματικά αναγεννά και αναμορφώνει πνευματικά τον άνθρωπο. Έχουμε εισόλυθει με τη βοήθεια του Θεού στη δεύτερη σύναξή μας, συνάντησή μας, στα πλαίσια του Θεολογικού Σεμιναρίου, το οποίο διοργανώνουμε εδώ στην Ιερά Αρχιεπισκοπή με την ευλογία του Μακαριτώτου του Αρχιεπισκόπου μας, που έχει ως κεντρικό θέμα φέτος τη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας. Απόψε και αύριο θα έχουμε την ιδιαίτερη ευλογία να μας ομιλήσει ο Πανοσιολογιότατος Ιερομόναχος Πατήρ Φιλόθεος Γρηγοριάτης της Ιεράς Μονής του Οσίου Γρηγορίου του Αγίου Όρους. Επομένως, έχουμε, θα έλεγα, διπλή την ευλογία, αφενός μεν λόγω της παρουσίας ενός μοναχού, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εμπειρία, τη μοναχική γύρω από το θέμα της λατρευτικής ζωής, και αφετέρου προέρχεται από μία μονή όπου η οποία μάλλον είναι γνωστή σε όλους μας και λόγω του ηγουμένου του γέροντος πατρός Γεωργίου Καψάνη, που είναι γνωστός σε πάρα πολλούς από μας μέσα από τα βιβλία του, τα άρθρα του, τους αγώνες που κάνει υπέρ της πίστεώς μας και της ορθοδοξίας μας. Και για να ακριβολογούμε και να είμαστε, πώς να το πω έτσι, πιο σαφείς, είχαμε προσκαλέσει αρχικά τον ίδιο, τον πατέρα Γεώργιο, ο οποίος όμως λόγω δυσκολίας δεν μπορούσε να είναι μαζί μας και μας απέστειλε τον πατέρα Φιλόθεο, ο οποίος είμαι σίγουρος ότι θα εκπροσωπήσει επαξίως τον γέροντα πατέρα Γεώργιο Καψάνη. Λοιπόν, τον ευχαριστούμε γιατί απεδέχθη την πρόσκληση του Μακαριωτάτου να βρίσκεται απόψε μαζί μας, υπευλήθης στον κόπο, να αφήσει και μάλιστα σε μια περίοδο που είναι για τους μοναχούς λίγο δύσκολη, περίοδο της Αγίας και Μεγάλης της Σαρακοστής, παρόλα αυτά για την αγάπη του Χριστού και της Εκκλησίας του, υπευλήθη σε αυτόν τον κόπο και την αγάπη και βρίσκεται απόψε μαζί μας για να μας μιλήσει με θέμα ο εξαγιασμός του χρόνου μέσα από τη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας. Πάτερ Φιλόθεε, καλώς ορίσατε στην Κύπρο και σας παρακαλούμε να πάρετε τον λόγο. Ευχαριστώτε. Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αγαπητοί αδελφοί, ευχαριστώ τον Τριαδικό Άγιο Θεό μας που με αξιώνει να βρίσκομαι ανάμεσά σας στην ωραία αποψινή αυτή σύναξη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου. Ευχαριστώ για την τιμή και την ευλογία της προσκλήσεως στη σειρά αυτή των θεολογικών σεμιναρίων. Ως μοναχός, οφείλω μέσα στην ιδιαίτερη κλίση μου και τις υποσχέσεις μου για υπακοή, να θεωρώ και την εδώ παρουσία μου
τίποτε περισσότερο από μια ευσεβή, ταπεινή ανταπόκριση στην ευγένειά σας και ελάχιστη διακονία μου στην Εκκλησία, προσωτηρία μου. Ό,τι άλλο καλό, Θεοφιλέστατε, και αγαθό είναι του Αγίου Θεού και της ευχομένης αγάπης σας. Διαβιβάζω και από τις θέσεις αυτής τα σέβη του Αγίου Γεροντός μου, καθηγουμένου της Αγίας της Ιεράς Μορμονής του Οσίου Γρηγορίου Αγιώρους, Αρχιμανδρίτου Γεωργίου, με την ευχή και ευλογία του οποίου εξήλθα από το περιβόλι της Παναγίας μας για να παραμείνω για λίγες ημέρες στο νησί της Παναγίας και των Αγίων, την πολύπαθη αλλά και ευλογημένη Ελληνοορθόδοξο Κύπρο μας. Ευχηθείτε παρακαλώ όσα θα υποθούν στη συνέχεια να είναι προς δόξα Θεού και ωφέλεια των ψυχών. Η λατρεία του Θεού στην Ορθόδοξο Εκκλησία μας σημαίνει τη μεγάλη αγάπη και την αφοσίωση της προς τον όλον Κύριο και Δεσπότη. Έχει πάντοτε η Εκκλησία προπάντων την πρώτη και κύρια εντολή του Θεού από τον καιρό της παλιάς ακόμη Διαθήκης. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου και Κύριον τον Θεό σου φοβηθήσει και αυτό μόνο λατρεύσεις και προς Αυτόν κολληθήσει και το ονόματι Αυτού ομοί. Πράγματι, μέσα στην όλη πορεία της προς τον Θεό, ιδιαιτέρως δε στη λειτουργική ζωή των πιστών εκφράζεται αυτή η αγαπητική, ερωτική κίνηση της ψυχής προς τον Δημιουργό και Κύριο, ο οποίος κατά την τελεία εν Χριστώ Ιησού αποκάλυψη της Καινής Διαθήκης είναι και ο νυμφίος των ψυχών ημών. Είναι η ευλογημένη απραξία και ησυχία των πιστών, που με την παραμονή και συμμετοχή τους στη Θεία Λατρεία κυριολεκτικά απολαμβάνουν την παρουσία του Ζώντος Θεού, προκρίνοντάς την πάνω από οτιδήποτε άλλο καλό και ωραίο και τερπνό του παρόντος βίου, κατά το ταπεινό και σιωπηλό παράδειγμα της Αγίας Μαρίας, της αδελφής του δικαίου Λαζάρου, που άλλωστε επενέθηκε από τον ίδιο τον Κύριο, περισσότερο και από αυτήν την ευλογημένη διακονία της αγάπης. Μέσω αυτής της λατρείας καλλιεργείται και αυξάνεται μια αγία προσωπική σχέση της ψυχής, προσευχητική κοινωνία, με τον προσωπικό Θεό, με την Κυρία Θεοτόκο και με τους Αγίους, με όλη δηλαδή την Εκκλησία. Γίνεται με άλλα λόγια η Θεία Λατρεία το κέντρο της εν Χριστώ ζωής μας, το κέντρο της εμπειρίας, η ουσιαστική και αναντικατάστατη αγαθή μερίδα των χριστιανών. Αυτό το εν ουεστιχρία, από το οποίο δύναται να πηγάσει οποιαδήποτε άλλη αρετή και καλό στη ζωή μας. Αυτό άλλωστε χαρακτηρίζει κυρίως την Εκκλησία. Αυτή είναι η ουσιαστική ζωή και προσφορά της. Γι' αυτό ζει και υπάρχει. Για να οδηγεί τις ψυχές σε κοινωνία Χριστού, πέρα από τις άλλες καλές, αλλά δευτερεύουσες πάντα κοινωνικές διακονίες αγάπης, που αν αποκοπούν από αυτό το ευλογημένο κέντρο, ή υπέρμετρα και μονομερώς προβληθούν, διαστρεβλώνονται και καταντούν σε διάφορες μορφές στήρου και ανέραστου μη επενετού ακτιβισμού. Αυτά δεν τα γνωρίζει ο εκτός Εκκλησίας κόσμος. Δεν τα γνωρίζουν δυστυχώς οι σύγχρονοι πολιτικοί μας, πλην ευαρύθμων εξαιρέσεων, όπως και πολλοί από τους διανοουμένους του ευσεβούς γένους μας. Τα γνωρίζει όμως πολύ καλά ο εχθρός της σωτηρίας μας, ο οποίος και πείθει όλους αυτούς να αγωνίζονται να περιορίζουν την Εκκλησία, τον ιερό κλήρο της και όλες τις δραστηριότητες του κλήρου μόνο σε μια κοινωνική
μονοδιάστατη προσφορά και διακονία, για να μετατραπεί η δυνατόν η Αγία Εκκλησία σε ένα απλό ίδρυμα κοινωνικών παροχών ή ίσως σε έναν οργανισμό φιλανθρωπίας και πρόνοιας για τον παρόντα μόνο κόσμο, λησμονώντας ότι ούκ επάρτο μόνο ζήσεται ο άνθρωπος και αδιαφορώντας για την αθάνατη ψυχή του ανθρώπου, τον αγιασμό της, την αιωνιότητα. Βλέπουμε και στην πρόσφατη ιστορία ζωντανά παραδείγματα αυτού του θαύματος, της πνευματικής δυνάμεως της Θείας Λατρείας. Είδαμε προετών την κατάλυση της δυνάμεως του Κοσμοκράτορος και των σχεδίων του στην περίπτωση της νίκης και του ανακαινισμού της Ρωσικής Εκκλησίας. Κατάφερε ο διάβολος με τα όργανά του να αποκόψει τον Ορθόδοξο Ρωσικό λαό από κάθε άλλη δραστηριότητα της Εκκλησίας. Την αποδιοργάνωσε εντελώς στην ανθρώπινη δομή της, από τα στελέχη και την προσφορά της στον λαό του Θεού, στην κοινωνία. Εξόρισε, εθανάτωσε, εβασάνισε, εξευτέλισε ανθρώπινα πρόσωπα, μέλη τίμια του σώματος του Χριστού. Απαγόρευσε χριστιανικές κοινωνικές δραστηριότητες, παρουσιάσεις, εκδηλώσεις, εκδόσεις, παντιοτρόπως προπαγανδίζοντας, εξοβέλησε την Εκκλησία από τη ζωή των ανθρώπων. Μόνο σε ένα τομέα την επέτρεψε να υπάρχει και να επιδίδεται, στη Θεία Λατρεία της και ειδικότερα στη Θεία Ευχαριστία. Και αυτό ήταν το μέγα λάθος του. Οι ρίζες της ευσεβίας των μαρτύρων Ρώσων ομοδόξων αδελφών μας έμειναν ανέγκυχτες στις ψυχές τους και την περισσότερο τροφοδοτήθηκαν με τη Θεία Λατρεία, ώστε όταν ήρθε η κατάλληλη στιγμή να ξαναδώσουν ζωή και μάλιστα ανανεωμένη εν πνεύματι Αγίω ζωή στο πολύ ταλαιπωρημένο και κατακομμένο δέντρο της πίστεως. Η Θεία Λατρεία είναι ανάχωμα κρατεό στις επιθέσεις του πονηρού και των οργάνων του. Είναι αυτή που τρέφει και καταγλυκαίνει τις ψυχές των πιστών Ορθοδόξων Χριστιανών και τις πληροφορεί για τον ανεπανάληπτο και αναντικατάστατο χαρακτήρα αυτής της σωστικής κυβωτού της Εκκλησίας μας, η οποία μέσα στην καθημερινότητα του παρόντος βίου, μεριμνώντας πάντοτε και για όλες τις άλλες ανάγκες μας, πρώτιστα και κυριότατα, αγωνίζεται να μας καταστήσει μαθητές και τέκνα Θεού προς σωτηρία μας και σωτηρία του σύμπαντος κόσμου. Η Θεία Λατρεία με κέντρο πάντοτε τη Θεία Λειτουργία αποτελεί λοιπόν το κέντρο της ζωής της Εκκλησίας. Είναι ο χωροχρόνος της επηγής Βασιλείας του Θεού, ένθατα φοβερά τελεσιουργείται. Αυτός ο κεντρικός στη ζωή των πιστών χαρακτήρας της Θείας Λατρείας φαίνεται ιδιαίτερα στις ορθόδοξες μοναστικές μας κοινότητες, επηρεάζοντας πολύ θετικά και την εν το κόσμο Αγία του Θεού Εκκλησία. Ιδιαίτερα σήμερα που με την κατευδοκία Θεού νέα άνθηση του Ορθοδόξου Μοναχισμού εν πολλής επικρατούν και σε πολλές ενορίες στην εν κόσμο Εκκλησία οι μοναχικές λατρευτικές διατάξεις και τυπικά ως και τρόποι ψαλμωδίας που τηρούνται από αιώνων στα μοναστήρια. Ταπεινά νομίζω ότι συμβαίνει αυτό επειδή οι πιστοί χριστιανοί στον κόσμο χαίρονται με όσα οι ερωτευμένοι με τον Θεό μοναχοί λατρεύουν τον Κύριο. Αυτά τα ίδια μοναχικά λειτουργικά τυπικά αναπαύουν και τους εν το κόσμο αγωνιζομένους αδελφούς, αφού με αυτά εκφράζουν και αυτοί τους κοινούς πόθους των πιστών τέκνων του Θεού. Κέντρο λοιπόν της ζωής μας η Θεία Λατρεία. Όπως αναφέρει ο Άγιος Γεροντάς μου στο Άγιον Όρος, όπου διασώζεται η γνησία εκκλησιαστική μας παράδοσης, μακριά από τις επιδράσεις της εκοσμικεύσεως, όλη η ζωή οργανώνεται με κέντρο, αφετηρία και άξονα το καθολικό, που είναι στο πιο κεντρικό μέρος της μονής και δεσπόζει σε όλα τα κτίσματα και τους χώρους της. Η τραπεζαρία δηλαδή,
συνήθως βρίσκεται απέναντι από τον Καθολικό, σε άξονα με την Αγία Τράπεζα του Καθολικού. Ακόμη τα κελιά και τα διακονήματα οργανώνονται γύρω από τον Καθολικό. Οι θέσεις στις τραπέζες και το τυπικό των προσευχών και των αναγνώσεων κατά την ώρα του φαγητού δείχνουν ότι η τράπεζα του φαγητού είναι συνέχεια και στο πνεύμα της Ιεράς και Πνευματικής Τραπέζης και γίνεται στο ευχαριστιακό και λατρευτικό πνεύμα της Θείας Λειτουργίας. Με το διευχόν της Θείας Λειτουργίας, όλη η ζωή του μοναχού και του χριστιανού πρέπει να συνεχίζεται ως λατρεία, προσφορά και ευχαριστία στον Θεό. Η εν το ναό Θεία Λειτουργία γίνεται αφετηρία, ώστε όλη η ζωή να γίνει λειτουργία. Σε αυτό βοηθεί και η αδιάλειπτος προσευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με τον αμαρτωλόν, ή η συχνή απαγγελία των χαιρετισμών της Παναγίας, ώστε ο νους να μην χωρίζεται από τον Θεό, ακόμη και την ώρα του φαγητού, της εργασίας ή ακόμη και της αναπαύσεως. Η εκοσμίκευσης διασπά την οργανική ενότητα λατρείας και πίστεως, λατρείας και είδους, λατρείας και ιεραποστολής. Μας τριχάζει, ώστε η ζωή μας να μην είναι συνέχεια και συνέπεια της Θείας Λατρείας. Έτσι δεν βιώνουμε την λατρεία και την λειτουργία ως το κέντρο και την ενοποιώ και μεταμορφωτική δύναμη όλων των τείχων της ζωής μας. Γι' αυτό δεν δίνουμε και την δέουσα σημασία στη λατρεία. Το Άγιον Όρος εδώ και 1100 περίπου χρόνια τρέφεται μυστικά με το ουράνιο μάνα της Θείας Λατρείας. Σιωπηλά υπενθυμίζει σε όλους τους χριστιανούς πού βρίσκεται η πηγή της εν Χριστώ ζωής. Και καλεί όλους τους χριστιανούς να εκτιμήσουν το πολύτιμο δώρο της Ορθοδόξου Θείας Λατρείας και Λειτουργίας. Στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας νικέται ο αντίθεος και αντίδικος της σωτηρίας μας διάβολος και καταλύεται η δύναμή του. Όπως συμβουλεύει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, να προθυμοποιήστε συχνότερα να συνάγεστε στην Εκκλησία προς ευχαριστία και δοξολογία του Θεού, διότι όταν συνεχώς μετέχετε στις ευχαριστιακές αυτές συνάξεις της Εκκλησίας, καταστρέφονται οι δυνάμεις του σατανά και άπρακτα επιστρέφουν τα επεπληρωμένα βέλη του που εκτοξεύει εναντίον σας για να σας ρίπτει σε αμαρτία. Αφού η ομόνοια που καλλιεργείται μεταξύ σας από την κοινή σας λατρεία προς τον Θεό και η κοινωνία της μιας πίστεώς σας για αυτόν τον ίδιο μεν τον διάβολο γίνεται πραγματικός όλεθρος, αλλά και στους υπασπιστές του δαίμονες βασανιστικός έλεγχος και τιμωρία. Διδάσκει ο μακαριστός επιφανής Ρώσος θεολόγος πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι. Η λατρεία είναι το πρότυπο της χριστιανικής υπάρξεως. Είναι περισσότερο από μια σειρά ιδιαιτέρων και περιστασιακών πράξεων ευσεβίας. Δεν είναι αρκετό για τον χριστιανό να λατρεύει κάπου-κάπου ή σε τακτικά διαστήματα και ώρες. Η λατρεία πρέπει να είναι συνεχής, ένας τρόπος ζωής παρά πρακτική. Πράγματι, το να λατρεύεις τον Θεό σημαίνει να ζεις και να πορεύεσαι συνεχώς εν την παρουσία Αυτού, ως κατενόπιον Του, υπό το βλέμμα Του. Και αυτό είναι το μέτρο της χριστιανικής ζωής, ποτέ έξω από την Θεία Παρουσία. Ο χριστιανός πρέπει να είναι λάτρης με ολόκληρη την ύπαρξή του, σε όλες τις ενασχολήσεις και καταστάσεις της ζωής του, αφού σύμφωνα με τις συνθήκες και υποσχέσεις που ομολόγησε και δυνάμει της χάριτος που έλαβε κατά το Άγιο Βάπτισμα, όλη η ζωή του οφείλει να είναι, να ζει εν Χριστώ και όχι μόνο έτσι να φαίνεται εξωτερικά. Κατά αναλογία και η ίδια η Εκκλησία είναι τελικώς αληθινή, ακριβώς ως λατρεύουσα κοινότητα. Κοινότητα η Εκκλησίασμα με λατρεύοντα μέλη, πρόσωπα. Πληρούνται και τελειούνται μέσα στην Θεία Λατρεία. Η πορεία αρχίζει με την πράξη της αρχικής αφιερώσεως, ευγνωμοσύνης και πίστεως και συνεχίζεται στον χώρο του αγιασμού, δηλαδή της αποκτήσεως του Αγίου Πνεύματος και ουσιαστικά εστιάζεται σε δύο σημεία,
υποδηλώνει μαζί και τη μεταμόρφωση των προσώπων, τον αγιασμό τους και ταυτόχρονα την αύξηση του σώματος του Χριστού, δηλαδή της Εκκλησίας, με την ικανότητα προσλήψεως όλου του κόσμου και μεταμορφώσεώς του, αλλά και με την ενότητα των μελών του. Μέσα στις ιερές ακολουθίες εκφράζουμε όλη την αγαπητική αφιέρωσή μας στον Θεό, την δοξολογία μας, την ευγνωμοσύνη μας, την ευχαριστία μας. Αυτό που έχει απόλυτη ανάγκη ο κάθε άνθρωπος, ιδίως ο σημερινός άνθρωπος και με το οποίο οριμάζει, ολοκληρώνεται, σώζεται, δεν είναι το να μετάσχει σε κάποιο νέο ή παλαιό σύστημα ιδεών, να ενταχθεί σε κάποια ομάδα ή λέσχη ή σύλλογο για να ακούει κηρύγματα και να δέχεται κάποια γνωστά ή άγνωστα μηνύματα και αρχές, να ασπαστεί την δύναμη κοσμοθεωρία ή να εφαρμόσει μια συγκεκριμένη πρακτική. Αυτό που έχει ανάγκη ο σύγχρονος άνθρωπος είναι το να δει, να χαρεί τον Θεό, να κοινωνήσει μαζί του και με τους αδελφούς του εν το πρόσωπο του Χριστού και εν τη Εκκλησία του. Έγραφε ο καλός αδελφός και ορθόδοξος θεολόγος μακαριστός Παναγιώτης Νέλλας: «Η πνευματική ζωή δεν είναι ζωή νόμων και εντολών, αλλά ζωή συμμετοχής, αγάπης και έρωτος, μίξεως και ανακράσεως με τον Θεό. Το περιεχόμενό της δεν είναι ηθικό, όπως χρησιμοποιούμε τον όρο της πιο πολλές φορές σήμερα, ή κοινωνιολογικό ή οποιοδήποτε άλλο περιφερειακό, αλλά οντολογικό. Η Θεία Λατρεία, η λειτουργική πράξη, τοποθετεί τον πιστό μέσα στα πλαίσια της σωτηρίας. Η πραγματοποίηση του έργου της σωτηρίας ξεπερνάει τη συγκεκριμένη ώρα της ακολουθίας. Η ανακάλυψη των κεκριμένων γίνεται στο ταμείο της αυτοσυγκέντρωσης και της εξομολόγησης. Η εξυγίανση και η ανασυγκρότηση της βούλησης και του νου πραγματοποιείται με την καθημερινή άσκηση που αλλάζει ολόκληρη την ζωή. Η θεωρία και η απάθεια θα επιτευχθούν με την αδιάλειπτη προσευχή». Το μεγάλο που προσφέρει η λειτουργική ακολουθία είναι ότι μοιεί τον άνθρωπο στον χώρο εκείνο όπου όλα αυτά μπορούν να πραγματοποιηθούν. Και ο χώρος αυτός είναι ο Χριστός. Η κοσμική, ιδίως σήμερα, ζωή, αδελφοί μου, εσείς το καταλαβαίνετε ίσως καλύτερα, μοιάζει να είναι σαν μια εικονική πραγματικότητα. Η αληθής φύσης της ζωής, ο μέγας σκοπός της και η καθημερινή καλή στόχη της, οι κατά Θεόν χαρές και οι λύπες της, η γνησιότητα και η απλότητά της, με τα επιμέρους ανθρώπινα στοιχεία και την αρχαίγονη ομορφιά της, με τα επιμέρους ανθρώπινα στοιχεία, παραμορφώνονται, διαστρεβλώνονται, τις πιο πολλές φορές αποκρύπτονται, αλλά και απορρίπτονται μέσα στον απέσια και τραγικά εφαρμοσμένο, εκκοσμικευμένο σύγχρονο τρόπο ζωής. Ο αλειτουργητός άνθρωπος, παρά τις πολλές συμμετοχές του σε κοσμικές χαρές και απολαύσεις, μένει τελικά κατ' ουσίαν ανέραστος και διψασμένος. Θεολογεί ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας: «Κι αν ακόμη απολαμβάνουμε όλα τα τερπνά της ζωής αυτής, ποτέ δεν χορταίνουμε και τίποτε δεν καταπάβει την επιθυμία μας, αλλά συνέχεια διψούμε, σαν να μην βρήκαμε τίποτα από όσα ποθούσαμε. Διότι για την δίψα της ανθρώπινης ψυχής χρειάζεται κάποιο αστήρευτο, υπερκόσμιο, άπειρο νερό. Αυτός δε ο πεπερασμένος κόσμος μας, πώς τάχα θα μπορούσε να μας είναι αρκετός και να μας ικανοποιήσει». Διαβάζω και το κείμενο το τελευταίο που είναι πολύ δυνατό. «Η γάρ των ανθρωπίνων ψυχών δίψα, απείρου δείτε τεινός ύδατος. Ο δε κόσμος ούτως, ο πεπερασμένος, αρκέσε δει πώς δίνεταν». Αυτή την δίψα ξεδιψά ο πιστός στην Θεία Λατρεία.
στην κοινωνία του με τον Χριστό. Αφού ο Χριστός είναι που δίνει αληθινό νόημα στη ζωή, την καθημερινότητα, απαντά στα υπαρξιακά ερωτήματα και τους πόθους του ανθρώπου, καταγλυκαίνει και αναπάγει τον νου, την καρδιά του, όλη την ύπαρξή του. Αυτός ο Χριστός είναι αφενός μεν το ευλογημένο τέλος, δηλαδή ο σκοπός και η ανάπαυση της ανθρωπίνης αγάπης. Σε αυτόν βρίσκεται δηλαδή το πραγματικό νόημα και το πλήρωμά της, η εκ Θεού δοθείς αγαπητική, ερωτική δύναμη στον άνθρωπο. Αφετέρω δε ο Χριστός είναι η τρυφή απόλαυσης του ανθρώπινου νου. Γι' αυτό και όσων ανθρώπων η θέλησης ολοκληρωτικά κυριεύθηκε από τον Χριστό και σε αυτόν μόνο παραμένει προσκολλημένη, ό,τι επιθυμούν και αγαπούν και ζητούν αυτοί είναι ο Χριστός. Γι' αυτό και αυτών των ανθρώπων όλη η ύπαρξη και η ζωή ανήκει στον Χριστό. Ούτως ο Χριστός εστί είναι το κατάλημα των ανθρωπίνων ερώτων. Έτσι θεολογούν οι Άγιοι Πατέρες, εμπειρικά βέβαια. Στη Θεία Λατρεία ο Χριστιανός χαίρεται αυτή την αφιέρωσή του στον Χριστό. Είναι ο κατεξοχήν χρόνος της κοινωνίας και συνυπάρξεώς του με τον Θεό. Στη Θεία Λατρεία συντελείται η πανήγυρης των αγαπωμένων και αγαπώντων τέκνων αυτού. Είναι οι επεκκλησίες συνάντησης του ανθρώπου με τον Δημιουργό σε μια αληθινή, προσωπική, βαθύτατη και απλανή κοινωνία μαζί του, όσο και με την σύναξη των λοιπόν τιμίων μελών που συγκροτούν τον οίκο του Θεού, την Κυρία Θεοτόκο, τους Αγίους Αγγέλους, τους Τελειοθέντας Αγίους, αλλά και όλους τους άλλους τιμίους αδελφούς που αγωνίζονται για την εκπλήρωση της διπλής εντολής της αγάπης προς τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Ας δούμε κάτι περισσότερο και ειδικότερα περί χρόνου. Μέσα στην αποκάλυψη της αγάπης του Θεού, όπως βιώνεται τώρα κατά τον καιρό της Χάριτος, στην Θεία Λατρεία της Εκκλησίας προβάλλεται και βιώνεται μεταμορφωμένος στους πιστούς ο ιστορικός χρόνος. Κάτω από το φως της έλευσης του Μεσσία και της φανέρωσης της Βασιλείας του στον κόσμο, επισημαίνει ο μακαριστός πατήρ Αλέξανδρος Νέμαν, γνωστός Ρώσος θεολόγος και λειτουργιολόγος, ο χρόνος γίνεται αληθινά πραγματικός, αποκτά μια νέα και ξεχωριστή δυναμική. Γίνεται ο χρόνος της Εκκλησίας. Ο χρόνος μέσα στον οποίο συντελείται η σωτηρία που έφερε ο Μεσσίας. Ο χρόνος της ζωής μας εξαγιάζεται με την εν Χριστώ συμμόρφωσή μας, με τη συμμετοχή μας στο σώμα του την Εκκλησία, που συνάγεται λατρεύοντας την Αγία Κεφαλή της, κυρίως δε στην Θεία Ευχαριστία. Αυτή η Θεία Λατρεία στην Ευχαριστία έχει αιώνιο και σκατολογικό χαρακτήρα, με προέκταση στον επέκεινα χρόνο, χωρίς να αρνείται τον παρόντα κόσμο. Η έλευση του Μεσσία Χριστού είναι ένα απλό γεγονός του παρελθόντος, αλλά μόνο με την έννοια της έλευσης του Κυρίου, της ζωής, του θανάτου και της Αναστάσεως του. Η Βασιλεία του μπήκε μέσα στον κόσμο, έγινε η νέα εν ζωή, η νέα ζωή εν πνεύματι, που χαρίζει εκείνος ως ζωή εν αυτό. Αυτή η μεσιανική βασιλεία, η ζωή στον αιώνα, γίνεται πραγματικότητα στην σύναξη της Εκκλησίας, εν τη Εκκλησία, όταν οι πιστοί συγκεντρώνονται για να γίνουν μέλη του σώματος του Κυρίου. Η ευχαριστία είναι η συμμετοχή στην βασιλεία, ως παρουσία του Αναστάντος και Ανιστόντος Κυρίου. Δεν είναι η επανάληψη της έλευσής του στον κόσμο, αλλά η αναγωγή της Εκκλησίας σε παρουσία δική του, η συμμετοχή της Εκκλησίας στην ουράνια δόξα του. Για τους πιστούς λοιπόν, για αυτούς που βαπτίστηκαν και αναγεννήθηκαν και έχουν γευθεί τη Βασιλεία, συμμετοχή στον νέο χρόνο σημαίνει ότι όλος ο χρόνος έγινε νέος. Ακριβώς όπως με τη νέα ζωή τους όλος ο κόσμος έχει ανακαινιστεί. Τα αρχαία παρήλθεν, ιδού τα πάντα γεύωνε κενά. Έτσι, ο λειτουργικός χρόνος αφενός μεν δίνει άλλη ανώτερη και πνευματικότερη διάσταση στην εν Χριστώ ζωή μας, αφετέρου δε επηρεάζει καταλυτικά και τον καθημερινό χρόνο
και την ζωή των πιστών. Παρατηρεί ορθότατα πάλι ο Παναγιώτης Νέλλας. Οι διάσπαρτες μέσα στο έτος εκκλησιαστικές γιορτές αποτελούν ακριβώς κέντρα που οργανώνουν σε μια καινούρια διάσταση τον χρόνο. Το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, το 15 Αύγουστο, η γιορτή των Αποστόλων και οι υπόλοιπες γιορτές με τις νηστείες και τις ακολουθίες τους δίνουν στον χρόνο νέα κατεύθυνση και διάσταση. Ο επίπεδος ενδόκτιστος χρόνος με τον τρόπο αυτό, χωρίς να καταργείται, ξεπερνιέται. Στον ίδιο σκοπό, τη διεύρυνση και την άλλη οργάνωση του χρόνου στοχεύουν οι καθημερινές μνήμες μαρτύρων και Αγίων, καθώς και ο εβδομαδιαίος και ημερήσιος κύκλος των ακολουθιών. Η μεταμόρφωση αυτή του χρόνου πραγματοποιείται κατεξοχή στη Θεία Ευχαριστία, στην οποία καταλήγουν όλες οι ακολουθίες, νηστείες και γιορτές. Ως αποτέλεσμα τούτου, παρατηρούμε όντως ότι τώρα πια στην ζωή των πιστών διαφορετικά χειριζόμαστε την δομή και την ωφελημότητα του χρόνου. Προγραμματίζουμε και οργανώνουμε τη ζωή μας, τα σχέδιά μας, τις δραστηριότητές μας για το μέλλον σε σχέση πάντοτε με το λειτουργικό πρόγραμμα της Εκκλησίας. Δεν αποφασίζει παραδείγματος χάρη μια χριστιανική οικογένεια να πάει για διακοπές κατά τη διάρκεια μεγάλων εορτών της πίστεώς μας σε μέρη όπου δεν θα υπάρχει δυνατότητα να λειτουργηθεί και να χαρεί πνευματικά για να χάσει έτσι την ιδιαίτερη ευλογία της ημέρας αυτές. Ή απορρίπτει σχέδια και προσκλήσεις για κοσμικές συναισθιάσεις και πανηγύρια και εκδρομές σε μεγάλες ώρες και ημέρες που η Εκκλησία μας καλεί σε ιδιαίτερη νηστεία και προσευχή, όπως τα πρωινά των Κυριακών ή όπως και τώρα κατά την ευλογημένη περίοδο αυτή της μεγάλης και Αγίας Τεσσαρακοστής και τις επομένες Αγίες Εβδομάδες των Αχράμπων Παθών του Κυρίου. Προέχει άλλωστε και προκρίνεται και έχει αξία για τους πιστούς η εν Χριστώ χαρά και κοινωνία της Εκκλησίας που βιώνεται στις λειτουργικές της συνάξεις το κέντρο ελέγχου και επιρροής της ζωής και του χρόνου μας. Ο Άγιος Γέροντας Σοφρόνιος του Αγίου Όρους και του Έσεξ αποτυπώνει ως εξής την προσωπική του βιωματική μαρτυρία περί του λειτουργικού χρόνου. Η λειτουργία δεν είναι ψυχολογική ανάμνηση γεγονότος πάλε ποτέ τελεσθέντος, αλλά δύναμης απαύστος διαμένουσα εν τη ιστορία. Παρέρχονται χιλιετία, αλλά το επίκαιρο της λειτουργίας δεν αλλοιούνται. Μία ημέρα παρακυρίου ως χίλια έτη και χίλια έτη ως ημέρα μία. Διημάς, ο ιστορικός χρόνος είναι τρόπον τεινά ο τόπος της πρώτης συναντήσεως ημών μετά του Θεού και της αιωνιότητος. Αυτού. Η τελευταία αυτή περιβάλλει όλους τους κτιστούς αιώνας άνευ διαρκείας, αλλά καθ' ολοκληρία. Εν τη λειτουργία ζώμεν συγχρόνως ως εν συνόρο και το φθαρτόν της γήινης ημών υπάρξεως και την πρόγευση της βασιλείας, της ελληθείας εν δυνάμει. Εν τη λειτουργία προγευόμεθα του εν τη βασιλεία του ουρανίου πατρός γαμηλίου δείπνο. Νυν κατέχομεν ήδη εκ μέρους την δωρεάν ταύτην. Αναμένουμε δε εν υπομονή την έλευση του τελείου, οπότε το εκ μέρους καταργηθήσεται. Από όλη την εκκλησιαστική μας παράδοση, αλλά και μέσα από μια ταπεινή μας προσωπική παρατήρηση και εμπειρία, κατανοούμε ότι πράγματι στην όλη αχριστό πορεία μας διδασκόμαστε και μαθητεύουμε καθημερινώς στο ήθος της Ορθοδόξου Θείας Λατρείας μας. Αυτό είναι πρωτίστως ήθος μετανοίας, ταπεινώσεως. Είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό το πόσο πολύ υπογραμμίζεται αυτή η διαπίστωση, αδελφοί μου, και πνευματική αίσθηση για την βαρύτατη πνευματική ασθένειά μας μέσα στην λειτουργική ζωή της Εκκλησίας.
εκπλήσεται πραγματικά κανείς διαπιστώνοντας αυτό σε όλα τα λειτουργικά βιβλία, την Παρακλητική, τα Μηναία, το Τριώδιο ιδίως, το Πεντηκοστάριο, τα Θεοτοκάρια, τις παρακλήσεις, σε όλες τις ιερές ακολουθίες του νυχθημέρου. Παντού υπάρχουν εκτενείς αναφορές για τα βαθύτατα πνευματικά τραύματα και τη σχεδόν νέκρωση που έχει επιφέρει πάνω μας η αμαρτία και η απρόσεκτη ζωή των παθών. Δια της λειτουργικής ζωής της μας αποκαλύπτει η Αγία Εκκλησία όλα σχετικά με την πεπτογεία κατάστασή μας, δηλαδή της πτώσεώς μας από την κοινωνία του Θεού, του ζώντος Θεού, το ότι παρασυρμένοι από τις απάτες του διαβόλου και του κόσμου μάθαμε αντί για τον Άγιο Θεό και την Εκκλησία πιο πολύ να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας, την κρίση μας. Αγνοούμε τις πνευματικές μας ασθένειες, τις δουλείες που ασυνείδητα υπηρετούμε, νομίζοντας ότι είμαστε ελεύθεροι, υγιείς. Καταντήσαμε να μας αρέσει ο εγωιστής εαυτός μας, όπως είμαστε, με τις αδυναμίες και τα πάθη του. Και το χειρότερο, τα πάθη μας να έχουν αποκτήσει και κύρος στη συνείδησή μας. Να πιστεύουμε δηλαδή ότι είμαστε καλοί, άξιοι εγκομείων. Και όλα αυτά διότι δεν γνωρίζουμε τον εαυτό μας, την εμπάθειά μας. Αντί να πονούμε προς διόρθωσή μας και εδώ να επικεντρώνουμε τον κύριο πνευματικό αγώνα μας στην αυτοεξέταση και ταπείνωση, ασχολούμαστε με άλλα πολλά, με άλλες ανώτερες δίθεν ασχολίες. Ζούμε στο σκοτάδι της αγνωσίας μας, πάσχουμε μια γενική αιχμαλωσία, μια ψυχική σκλαβιά. Σπουδάζουμε λοιπόν στις ιερές ακολουθίες όλα αυτά και αρχίζουμε έναν αγώνα μετανοίας, επιστροφής στο ταπεινό φρόνημα του ταπεινού Θεού μας, της ταπεινής Εκκλησίας του. Το λειτουργικό ήθος της Εκκλησίας είναι και ήθος θυσιαστικό, αγαπητικό. Απαρνούμενοι τον ατομικισμό μας και ενστερνιζόμενοι το συνοδικό πνεύμα της Εκκλησίας, μαθαίνουμε μέσα στην Θεία Λατρεία να προσφερόμαστε στον Θεό και στον αδελφό με υπακοή, με αγάπη και ταπείνωση, αναλαμβάνοντας με καλό λογισμό και διάθεση τον σταυρό ωραίων και θεαρέστων κόπων και προσφοράς που πολύ μας βοηθεί να εγκαταλείπουμε τα θελήματα του παλαιού εαυτού μας και να αναγόμαστε στην ελευθερία των τέκνων του Θεού. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που μας έλεγε σχετικός ο μακαριστός γέρον Αυξένιος από το μοναστήρι μας. Μια πολύ χαριτωμένη ψυχή, βιαστής και αγωνιστής μοναχός, που αισθανόταν ως ελευθερία την συμμετοχή του στις ιερές ακολουθίες. Κάποτε πριν από αρκετά χρόνια, εξαιτίας του γύρατός του, δυσκολευόταν ακόμη να έρθει και να έρθει στην ακολουθία, στην Εκκλησία. Και γι' αυτό του ελέγχθη ότι είχε ευλογία από τον Άγιο Καθηγούμενο να παραμένει στο κελί του προσευχόμενος κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών. Τότε, εξιστάμενος και με έκδηλη απορία και πόνο μαζί, μας είπε «Μα γιατί να μην πάω στην ακολουθία, στην Εκκλησία αισθάνομαι πραγματική ελευθερία». Στα μαθήματα αυτά τα ιερά, διδάσκαλοι και οι καθηγητές μας είναι μετά τον Δεσπότη Χριστό και την Πανάχραντο Μητέρα Του όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Αυτοί που κατά μίμηση του Κυρίου εταπείνωσαν τον εαυτό τους, δεχόμενοι όλη την χάρη και ευλογία Του, αφού ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάρη. Προπάντων όμως, το ήθος της λειτουργικής ζωής της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας είναι ήθος ευχαριστιακό. Στον ιερό αυτόν χώρο διακηρύσσεται περίτρανα η μεγάλη αγάπη του Θεού μας, που όπως και αν είμαστε, λόγω των παρεκτροπών και παθών μας, μετανοούντας μας σώζει στην Εκκλησία Του. Στη Θεία Λατρεία βιώνεται και περίτρανα ομολογείται η άπειρη και ανυπέρβλητη απέραντη αγάπη του Αγίου Θεού μας, το φως και η ελπίδα μας, η ίδια η ζωή μας. Ένας άλλος χαριτωμένος γέροντας, ο πατήρ Αρσένιος της Μονής μας, απλούς και αγιασμένος μοναχός, που εκοιμήθη πρόδεκα πενταετίας περίπου, είχε διατελέσει επί σειρά ετών τυπικάρης,
δηλαδή υπεύθυνος για την εύρυθμη και σύμφωνα με τα εκκλησιαστικά τυπικά τέλεση των ιερών ακολουθιών, στη Μονή. Κάποια φορά λοιπόν, σε αδελφών ως προς συγκεκριμένες τυπικές διατάξεις στην ακολουθία, χαμογελώντας και ερμηνεύοντας όμορφα και πνευματικά και τακτοποιώντας παράλληλα την διάσταση απόψεων των αδελφών, μας είπε εμφατικά: «Αδελφάκια μου, όλα τα κατατόπους και καιρούς τυπικά της Εκκλησίας, αν τα συγκεντρώσεις για να τα συμβουλευθείς, συμφωνούν όλα μεταξύ τους, διότι λέγουν ένα πράγμα. Κύριε, εμείς οι δούλοι σου είμαστε άθλοι, ανάξιοι, αμαρτωλοί. Εσύ όμως είσαι ο αγαθός και φιλάνθρωπος δεσπότης, ο Άγιος, ο τέλειος. Ελέησέ μας». Μέσα στη Θεία Λατρεία λάμπει πράγματι το φως της αγάπης του Θεού. Όλη η λειτουργική εμπειρία, αδελφοί, είναι υπέρμετρα και υπερβολικότατα κατακλεισμένη κυριολεκτικά από αναφορές στην αγάπη, το έλεος, την εσπλαχνία του Θεού μας. Η ψυχή που θα αισθανθεί πρώτα την πτωχία και κατάπτωσή της από το αρχαίο αξίωμα στην κατάσταση της εμπαθίας, από την πρώην πνευματική υγεία και μακαριότητα στην βαρύτατη ασθένεια και έσχατη ταλαιπωρία, και κατόπιν με τη χάρη του Θεού γευθεί την ουράνια γεύση του λειτουργικού κόσμου της Εκκλησίας, πλημμυρίζει από ένα πνεύμα ευχαριστιακής ευγνωμοσύνης προς Αυτό, που την επανακαθιστά μέτωπο της ζωής και της ευλογίας Του. Γι' αυτό η σύναξη της Εκκλησίας είναι κυρίως ευχαριστία, δοξολογία, ευγνωμοσύνη, ένος και υμνολογία προς τον αγαπήσαντα εμάς Κύριο, τον Κύριο της δόξης, ο οποίος με την άπειρη αγαθότητά Του ου καπέστη πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγε και την βασιλείαν αυτού εχαρίσα του την μέλουσα. Γι' αυτό και υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν αυτό και το μονογενή αυτού Υιό και το πνεύματι αυτού το Αγίο, υπέρ πάντων ονίσμε και ονουκίσμε, των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμε και υπέρ της λειτουργίας είναι εκ των χειρών ημών, δέξεστε κατηξίωσε. Η ευχαριστία και δοξολογία του Αγίου Θεού στη Θεία Λατρεία της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, που συνοδεύεται με το ταπεινό πνεύμα της μετανοίας, μέσα στην αγάπη και ενότητα της κοινωνίας των αδελφών, είναι η χάρη του Θεού αποκάλυψης της καινής ευλογημένης ζωής των λελιτρωμένων μελών της Βασιλείας του Θεού. Αυτοί που από τώρα μαζί με τα αγγελικά τάγματα, τις κατεξοχήν λειτουργικές δυνάμεις του Θεού, που διακονούν το Θείο θέλημά Του, υμνούν και δοξάζουν το όνομά Του το Άγιο. Από τον παρόντα ακόμη αυτόν κόσμο, χαίρονται ταπεινά την πανήγυρη της αγάπης του Σωτήρος Χριστού, φανερώντας αφενός μεν την αξία του παρόντος αιώνος, την αληθινή ζωή, τον πραγματικό σκοπό και το τέλος της, αλλά και ταυτόχρονα σηματοδοτώντας την κατάργηση της στενότητας του παρόντος χρόνου, την υπέρβαση της φθοράς των ανθρωπίνων αδυναμιών και λυπηρών της παρούσης ζωής και ακτινοβολώντας μια αμυδρά εικόνα της χαράς και της μακαριότητος του μέλλοντος αιώνος. Αυτή είναι η μεγάλη εγκρυπτό φανερούμενη δύναμης και χάρης της λειτουργικής ζωής. Γι' αυτό και τόσο μεγάλη σημασία αποδίδουν όλοι οι Άγιοι της πίστεώς μας στην συμμετοχή μας σε αυτήν. Είναι χαρακτηριστικό ότι από την αρχική πρώτη κοινωνία των πρώτων χριστιανών μέχρι και τις ημέρες μας, σε μια εκπληκτικά αδιάσπαστη συνέχεια, η ίδια εμπειρία φανερώνεται. Το ίδιο αυτό ήθος εκφράζεται με τις ευχαριστιακές συνάξεις της Εκκλησίας. Είναι το γνήσιο λατρευτικό ήθος των Αγίων μας, από τους Αγίους Αποστόλους και τους πρώτους μαθητές του Σωτήρος έως τους συγχρόνους μας Αγίους Ανθρώπους του Θεού. Αυτό το ίδιο πνεύμα και ζωή μας παρέδωσαν οι μακαριστοί Άγιοι Γέροντες, τους οποίους η Παναγάπη του Ελεήμονος Κυρίου ευλόγησε να γνωρίσουμε και εμείς οι ευτελείς. Έτσι αγιάστηκαν και πλούτησαν την σύγχρονη Εκκλησία ο θυσιαστικός πατήρ, ο ευλογημένος γέρον Παΐσιος,
του Αγίου Όρους, ο χαρισματικός Παπαπορφύριος, ο θυσιαστικός πατήρ Ιάκωβος, ο θεωρητικός και θεολόγος πατήρ Σοφρόνιος και τόσοι άλλοι, όπως και τόσες πολλές αγιασμένες μορφές από την Κύπρο μας, που όμως τώρα παραλείπω η να μη επιλείψει με ο χρόνος διηγούμενο. Παρελάβαμε μέσω της λειτουργικής εμπειρίας και αυτών των συγχρόνων Αγίων Πατέρων μας το αληθινό αυτό ήθος της Θείας Λατρείας, ήθος εκκλησιαστικής ευσεβίας και όχι ατομικής. Διδαχθήκαμε από την ζωή τους το παράδειγμα και τους λόγους τους, από την αγαπώσα και λατρεύουσα Θεόν καρδία τους, το απόσταγμα της σοφίας των ιερών ακολουθιών, τη γνήσια θεολογία της Εκκλησίας, την δογματική εκκλησιολογία και ποιμαντική. Και για όλα αυτά ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Άγιο Θεό, που αν και αναξίως, υπερβαλλόντος μας φροντίζει, ποιμένοντας και οικοδομώντας μας προς σωτηρία. Νομίζω να σταματήσω σε αυτό το σημείο, Θεοφιλέστατε, γιατί έχουμε και αύριο τη σύναξη και μάλιστα το ιδεάζοντάς σας λέγω ότι τα πιο πρακτικά θέματα θα αναφερθούμε στην αυριανή σύναξή μας, αφού έπρεπε στην πρώτη σημερινή σύναξη να περιγράψουμε κατά το θέμα μας μερικές προδιαγραφές και θεωρητικές τοποθετήσεις περί του χρόνου της Θείας Λατρείας. Συνεπώς, αν έχουμε τα πρακτικά. Πιο πολύ. Λοιπόν, πώς θα ζήσουμε αυτά τα οποία μας αναφέρατε απόψε. Παρακολούθησα, πάτε Φιλόθεμε, πολύ προσοχή αυτά τα οποία μας είπατε. Και αντιλήφθηκα ότι πραγματικά βιώνει κανείς αυτή την εσωτερική ειρήνη και γαλήνη που όλοι αναζητούμε, αυτή την εσωτερική ανάπαυση μέσα από τη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας. Και έτσι τώρα που σας άκουγα να μιλάτε και να μας περιγράφετε έτσι πώς ο άνθρωπος αναπτύσσει αυτή την αγαπητική σχέση με τον Θεό μέσα από τη λατρεία, εκείνο το οποίο μας είπε ο ίδιος ο Χριστός. «Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς». Άρα λοιπόν όταν κανείς ρυθμίσει τον χρόνο της ζωής του με βάση την λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, το λειτουργικό χρόνο της ζωής του, πώς να το πω έτσι, προσεγγίζει τον Θεό, ανοίγεται στον Θεό, κάνει μια κίνηση προς τον Θεό, αποκαλύπτεται ο Θεός μέσα στη ζωή του, βιώνει την αγάπη του Θεού μέσα στη ζωή του και αναπαύεται και ξεκουράζεται. Και το άλλο το οποίο μου κάνει εντύπωση και θέλω να το τονίσω και έχετε απόλυτο δίκιο, αυτό το οποίο κράτησε τους αδερφούς μας Ρώσους τα 70 χρόνια του διωγμού ήταν η λατρεία. Δεν το είχα έτσι σκεφτεί, δεν το είχα έτσι επισημάνει προσωπικά. Και όταν το είπατε έτσι με κέντησε και θα έλεγα έτσι όπως το λέμε εμείς εδώ στο βιβλίο, το βελόνιασα. Με την έννοια ότι και εμείς περνούμε διάφορους διώγμους, διάφορους κινδύνους αλωτρίωσης, αποξένωσης από την πίστη μας, από την παράδοσή μας, από τους Αγίους μας. Έχουμε πολέμους και δυσκολίες από πολλές πλευρές. Τι είναι εκείνο που θα μας στηρίξει? Εκκλησία. Η λατρευτική ζωή της Εκκλησίας μας και κυρίως η Θεία Ευχαριστία που είναι η πραγματική, η οντολογική όπως την είπετε, πραγματική ένωση του ανθρώπου με τον Θεό. Τα σπουδαία λοιπόν έπονται αύριο, αλλά έχουμε χρόνο για συζήτηση. Και ο λόγος ανήκει σε εσάς τώρα. Να θέσετε απορίες, ερωτήσεις, διευκρινιστικές, τοποθετήσεις για να σχολιαστούν. Αν θέλετε να κάνετε κάποια σχόλια σε αυτά τα οποία ανέφερα,
Θέλετε να πείτε κάτι? Όλα σωστά είναι αυτό που είπατε, καθώς έτσι είναι. Αύριο θα κάνετε τις ερωτήσεις. Ίσως στο τέλος. Ο Γιώργος είναι. Έλα. Πώς μπορούμε εμείς που δεν καταλάβουμε πολλά από τη λειτουργία να ζήσουμε τώρα που ζήσαν και αγίοι μας και ζουν και πάρα πολύ σήμερα. Μάλιστα. Είναι μια ωραία ερώτηση και ειλικρινής ερώτηση των νέων ανθρώπων και χαίρομαι που την κάνει ο αδελφός αυτή. Διότι πολλές φορές το ακούμε κι εμείς. Τι να πάω στη Θεία Λειτουργία αφού δεν καταλαβαίνω τίποτε. Ούτε τη γλώσσα, ούτε τα τυπικά, ούτε ότι γίνεται, τι γίνεται εκεί μέσα, τι λαμβάνει η χώρα εκεί μέσα. Και γι' αυτό ίσως δεν πολύ βλέπουμε νέους ανθρώπους, ίσως, σε κάποιες ενορίες τέλος πάντων. Είναι όπως τα μωρά, τα παιδιά, δεν βρίσκουν το λόγο γιατί να πάνε σχολείο και δεν θέλουν να πάνε στο σχολείο. Θυμάμαι την ανιψιά μου, του αδερφού μου, την κόρη, που κλαίγοντας την έπαιρνε τις πρώτες ημέρες που πήγαινε στον νηπιαγωγείο και μετά στην πρώτη του δημοτικού, η μητέρα της. Γιατί το παιδί, αν μπορούσε να εκφραστεί καλύτερα, θα έλεγε «Μα τι σας έπιασε τώρα και θέλετε να αφήσω την ωραία αυτή ατμόσφαιρα που έχω στο σπίτι, που παίζω και να πάω κάπου αλλού στο σχολείο». Δεν ξέρει το παιδί τι θα κάνει στο σχολείο. Δεν ξέρει τι σημαίνει μόρφωση. Και φυσικά δεν καταλαβαίνει από την αρχή τίποτε από αυτά που του λένε ότι θα μάθεις στο σχολείο, θα μάθεις γράμματα, τι είναι αυτά. Πηγαίνοντας όμως εκεί, σιγά σιγά, μαθαίνοντας να παίζει με τα άλλα τα παιδάκια, να κοινωνικοποιείται, να μάθει τα πρώτα γράμματα, το Α, το Ο, το Ι, μερικά τραγουδάκια, σιγά σιγά μπαίνει στα πρώτα στάδια της παιδείας. Και φυσικά κανείς δεν περιμένει στον νηπιαγωγείο και στην πρώτη δημοτικού να είναι ικανές οι ψυχές των ανθρώπων, ο νους των παιδιών να λύνει ασκήσεις ανωτέρων μαθηματικών, να ξέρει βιολογία και αστρονομία. Αυτά έρχονται πολύ αργότερα. Έτσι και εμείς στην Εκκλησία, καταρχήν να πω, η Εκκλησία είναι ένας χώρος παιδείας, ας πούμε, εν Χριστώ παιδείας, από προσχολική ηλικία έως και μεταπτυχιακές έρευνες και δοκτορά. Που ο άνθρωπος δηλαδή καλύπτει, ο χώρος αυτός, ο χωροχρόνος αυτός του Θεού, καλύπτει όλη την γάμα όλα τα στάδια της παιδείας και των καταστάσεων της ψυχής του ανθρώπου. Χωρούν δηλαδή και οι αρχάροι, οι τελείως αρχάροι και αμύητοι, όπως οι νέοι άνθρωποι που δεν ξέρουν, έως και τους Αγίους. Θα τα πούμε καλύτερα αυτά αύριο, αλλά με δύο λόγια λέω ότι θα πάμε στη Θεία Λειτουργία, αδελφέ μου, για να μάθουμε και θα πάμε για να γευθούμε και στην αρχή δεν θα καταλαβαίνουμε. Θα είμαστε κι εμείς σαν τα παιδιά που δεν θα ξέρουμε γιατί να πάμε στην Εκκλησία.
όμως είναι ο χώρος και ο χρόνος που μέσα στον οποίο αγίασαν πολλοί Άγιοι. Και η μάνα μας η Εκκλησία το γνωρίζει αυτό. Όχι απλώς δεν έχει κάτι καλύτερο να μας προτείνει για τη σωτηρία μας, αλλά εμείς για αυτόν τον χώρο χρόνο είμαστε άπειρες φορές ανάξιοι. Όμως μας αξιώνει η αγάπη του Θεού και μας τα μωρά, τα πνευματικά μωρά, μας καλεί στη Θεία Λειτουργία Του. Είναι, εξάλλου δεν πάμε για να προσευχηθούμε, δεν πάμε για να κατανοήσουμε εκεί τίποτα. Ο Θεός μας αποκαλύπτει και σιγά σιγά μορφώνει την ψυχή μας και χωρίς να το καταλάβουμε αρχίζουμε και χαιρόμαστε και φτάνουμε ίσως στο σημείο, αν φτάσουμε όπως οι Άγιοι, να λένε «Καλόνι μας στην όδε είναι», όπως έλεγε ο Πέτρος, «Μη ειδός ο ελάλη». Δεν ήξερε τι έλεγε. Στη Θεία Λειτουργία λοιπόν πάσχουμε τον Θεό, τη θέωση. Αλλά μέχρι τότε όμως πρέπει και εμείς να μοιηθούμε. Και εξάλλου όλα τα ωραία, τα μεγάλα, τα του Θεού είναι κρυμμένα και ενδεδειμένα την ταπείνωση. Και η Θεία Λειτουργία εξωτερικά είναι ταπεινή. Είναι κρυμμένη από τα μάτια του κόσμου. Γιατί η Βασιλεία του Θεού ουκ έρχεται με τα παρατηρήσεως. Δεν την παρατηρεί, δεν φαίνεται εξωτερικά. Ο κοσμικός νους δεν κατανοεί τίποτε από τη Θεία Λειτουργία. Αφού είμαστε γεμάτοι πάθη, πώς περιμένουμε να καταλάβουμε τη γλώσσα του Θεού, της Εκκλησίας, του ταπεινού Θεού. Είμαστε γήινοι, γεμάτοι από γήινες αδυναμίες. Τα ουράνια πώς θα τα κατανοήσουμε, πώς θα τα χαρούμε. Όμως και τι θα γίνει αν παραμείνουμε στη υγιεινή αυτή εμπάθειά μας. Δεν πρέπει κάποτε να αρχίσουμε να αλλάζουμε. Δεν πρέπει να αρχίσουμε κάποτε την αγωγή, την αντίστροφη. Να μάθουμε πώς θα αφήσουμε αυτό το γήινο περίβλημά μας, τους δερματίνους χιτώνες και να προχωρήσουμε στα ουράνια. Σε αυτά τα οποία περπάτησαν και ζήσαν και απόλαυσαν τόσοι Αγίοι μας, οι οποίοι και αυτοί κάποτε από τα ίδια άρχισαν. Η Θεία Λειτουργία δεν αλλάζει, είναι η ίδια. Η Βασιλεία του Θεού είναι η ίδια. Και εμείς μπαίνουμε σε αυτή την κεβωτό και σωζόμαστε. Πώς, δεν ξέρουμε πώς. Ο Θεός μας τα μαθαίνει όλα. Η Θεία Λειτουργία είναι μάθημα. Είναι νοσοκομείο, είναι πανεπιστήμιο, τα πάντα. Η Θεία Λατρεία. Και αυτό και στα μοναστήρια, όπως πολύ σωστά είπε και ο Θεοφιλέστατος, είναι το κέντρο. Και στα μοναστήρια μας η ακολουθία, η συμμετοχή του μοναχού στην λειτουργική ζωή, στις ακολουθίες, είναι ένα από τα πιο βασικά που πρέπει να προσέξει. Να μην χάνει τις ιερές ακολουθίες, για οποιοδήποτε λόγο. Σιγά σιγά λοιπόν θα έρθει η μοίησή μας σε αυτόν τον χώρο χρόνο του Θεού. Σιγά σιγά θα ανοίξουν τα μάτια μας. Αφού και τις ασθένειες του σώματος τόσο υπομονή κάνουμε και μας λέει ο γιατρός θα έρθεις και θα ξανάρθεις, θα πάρεις αυτά τα φάρμακα, θα κάνουμε τις εξετάσεις εκείνες, θα κάνεις υπομονή, σιγά σιγά θα υποχωρούν τα συμπτώματα. Και κάνουμε υπομονή για την ψυχή μας. Είναι ένας χώρος όμως ανεπανάληπτος και αυτό δεν το λέμε από δική μας γνώση τόσο όσο από τη γνώση των Αγίων της Εκκλησίας μας. Και σιγά σιγά πράγματι το χαιρόμαστε αυτό. Και όταν η ψυχή φτάσει να χαίρεται με τη Θεία Λατρεία, τότε δεν βρίσκει λόγους να ευχαριστεί τον Θεό για αυτόν τον θησαυρό, τον Ορθοδόξο, πουθενά άλλο, μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία υπάρχει αυτός ο χώρος της Θείας Λατρείας. Δεν προσευχόμαστε. Πολλοί άλλων δογμάτων χριστιανικών
συνάγονται για να προσευχηθούν απλώς. Εμείς στη Θεία Λατρεία και κυρίως στη Θεία Λειτουργία δεν προσευχόμαστε απλώς. Έρχεται ο ουρανός στη γη. Ανοίγει για λίγο ο ουρανός και εμείς τα χάνουμε. Είναι πώς λέει, τα υπέρημα σε τολμόμενο. Λέει μια ευχή, αν θυμάμαι, στην Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λέει για τη Θεία Λειτουργία στο τέλος, τα υπέρημα σε τολμήσαμε. Είναι πάνω από τα μέτρα μας, άπειρες φορές. Γι' αυτό μπαίνουμε εκεί, σε αυτό το Άγιο χώρο και περιμένουμε. Περιμένουμε και ο Θεός θα επινεύσει χάρη Του και θα αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε. Δεν είναι λογικά, δεν μπορώ με λόγια, αδερφέ μου, να σου αποδείξω τίποτε περισσότερο στη Θεία Λειτουργία, όπως και το μυστήριο της αγάπης του Θεού και της θεώσεως που ενεργείται στον άνθρωπο. Δεν εξηγείται με λόγια. Αυτό θα το ζήσει η ψυχή. Και όταν το ζήσει η ψυχή μέσα στη Θεία Λειτουργία, τότε γνωρίζει τι σημαίνει η Θεία Λατρεία της Ορθοδόξου Πίστεως. Να συμπληρώσω και κάτι. Όσον αφορά για τη γλώσσα, ας πούμε, αν επιτρέπετε, Θεοφιλέστε. Λέγουν πολλοί ότι να αλλάξουμε τη γλώσσα, να την κάνουμε δημοτική της Θείας Λατρείας. Δεν έχω ερευνήσει το ποιμαντικό θέμα, απλώς θα πω μερικές σκέψεις. Η Εκκλησία, οι ποιμένες της Εκκλησίας μας και οι Άγιοι Επίσκοποι, οι Άγιοι Αρχιερείς έχουν τον πρώτο λόγο και σε αυτούς φωτίζει ο Θεός για τα της Εκκλησίας, αλλά μερικές ταπεινές σκέψεις. Δεν είναι από τη γλώσσα που αρχίζουμε. Όταν αλλάξουμε τη γλώσσα και εμείς δεν μιλούμε τη γλώσσα του Θεού, πάλι θα κατανοούμε τη γλώσσα της Θείας Λειτουργίας, έστω και αν είναι δημοτική. Λένε πολλοί, ας πούμε, θυμάμαι κάποιον ο οποίος, κάποια ψυχή η οποία άκουσε μια φορά μια ρώσικη Θεία Λειτουργία και του άρεσε πολύ η μελωδία και η γλώσσα και σαγηνεύτηκε πολύ από τη ρωσική γλώσσα. Και έβαλε σκοπό να μάθει ρωσικά. Γιατί δεν καταλάβαινε τίποτα, μόνο της άρεσε η μελωδία, όπως ψάλανε, ναι, με τα ρωσικά. Και όντως αυτή η ψυχή σπούδασε ρωσική, τη ρωσική γλώσσα. Και μετά από χρόνια κατέθεται η ίδια αυτή η ψυχή ότι τώρα καταλαβαίνω τι ψάλεται στη ρωσική ορθόδοξη Θεία Λειτουργία. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι αυξήθηκε και η πνευματική συμμετοχή μου στη Θεία Λειτουργία, επειδή κατανοώ τι λέγεται. Κι άντε, λέει, αντί να λέει ο ιερεύς ειρήνη ημίν, λέει ειρήνη σε σένα, σε εσάς. Και τι έγινε, το καταλαβαίνω τι σημαίνει, αλλά όπως έλεγε κάποιος, ξέρω τι λέει το Ευαγγέλιο, άρα ξέρω τι μου λέει. Το βάθος δηλαδή της ειρήνης του Θεού δεν καταλαβαίνεται, δεν κατανοείται μόνο από το να κατανοώ τη φράση. Αυτό εξαρτάται από τη δική μου, από το δικό μου πνευματικό βάθος και τη συμμετοχή μου στη ζωή του Χριστού. Και αυτό έρχεται μέσα από τον αγώνα, έρχεται μέσα από να γίνω ένα με αυτό που θέλει ο Θεός να γίνω, με τον ίδιο. Γι' αυτό και είναι δευτερεύοντα αυτά. Συγχωρέστε μου για την... Σωστό είναι. Ναι, παρακαλώ. Πάνω σε αυτό θα μιλούσα ότι αν εμείς είμαστε στην Κύπρο, μιλούμε τώρα για Κύπρο, ας πούμε, ξέρουμε λίγα αρχαία, συμμετέχουμε στην Εκκλησία όσοι συμμετέχουμε, δεν μπορώ να πω ότι δεν τα καταλαβαίνουμε, απλά δεν πηγαίνουμε συχνά, φυσικά δεν θα ξεπάω, πηγαίνουμε μια φορά τον χρόνο, ό,τι και να ακούσουμε για μας, για μας θα είναι κάτι ακαταλαβίστικο. Αλλά ο Αμερικάνος, Ελληνοαμερικάνος, ο Αγγλοκύπριος εκεί που έχει γεννηθεί, έχει μεγαλώσει σε αυτές τις χώρες,
Γιατί πηγαίνει η Εκκλησία, γιατί ξέρει αρχαία, ξέρει τι συμβαίνει εκεί μέσα. Μπορεί και να μην διδάχτηκε γενικά τι είναι το μυστήριο Χριστιανικής κοινωνίας εκεί, σε αυτούς τους τόπους, γιατί ελάχιστα μαθαίνουν. Μην παραπονούμαστε λοιπόν εμείς που είμαστε σε έναν ελληνικότατο ορθόδοξο τόπο και δεν είναι τα αρχαία που πρέπει να καταργήσουμε, γιατί δεν τα καταλαβαίνω, ή μάλλον να γυρίσουμε στα αρχαία για να καταλαβαίνουμε, αν θέλουμε, και αυτά που έχει η Εκκλησία. Όλες, αυτοί οι αιώνες δηλαδή, όλοι ήξεραν αρχαία. Στο Λίβανο ξέρουν αρχαία, ας πούμε. Και όταν πήγα έψαλαν αρχαία γιατί ήμουν εγώ. Αραβικά δεν έπρεπε να ψάλουν όλα, εννοείται. Και κάτι άλλο. Τώρα είναι προηγιασμένο. Να πω και κάτι άλλο. Κατά την θεωρία του ότι πρέπει να τα κατανοούμε όλα και γι' αυτό δεν πάμε, γιατί δεν τα καταλαβαίνουμε, θα μπορούσε να λεχθεί ότι με τη θεωρία αυτή όλοι οι κλασικοί φιλόλογοι θα ήσαν πολύ πνευματικοί άνθρωποι. Και όπως δεν είναι. Και αγράμματοι άνθρωποι ξεπερνούν πολλούς φιλολόγους που πηγαίνουν στην εκκλησία και γιαγιάδες και παππούδες που δεν καταλαβαίνουν καθόλου τα αρχαία ελληνικά. Όπως έλεγε το παράδειγμα του Αγίου Ασκητού που ήταν σε ένα νησί. Θα το ξέρετε αυτό, που ήταν Άγιος και έκανε θαύματα και τον επισκέφτηκε μετά από καιρό ένας επίσκοπος με τον διάκο του για να δουν αν είναι γνήσιος ο Ορθόδοξος και από ό,τι λένε και μήπως είναι κανένας πλανεμένος. Και του λέει, του βάλε μετάνια το επισκόπου ο ταπεινός ασκητής, του λέει ο επίσκοπος πώς είσαι, λέει, πώς περνάς εδώ. Λέει, γέροντά μου, λέει, ό,τι μπορώ κάνω, λέει, να προσεύχομαι, έτσι, καημένος, ό,τι μπορώ, αμαρτωρός άνθρωπος. Πώς προσεύχεσαι, του λέει. Ένα, λέω αυτή την προσευχή που ξέρουμε όλοι μας, λέει, στην εκκλησία μας, Κύριε Ιησού Χριστέ, μη με λέεις. Τι λες, του λέει, μη με λέεις, λέει. Ναι, λέει, αυτό δεν λέμε. Και θα το εννοούσε ο καημανούλης, μη με εγκαταλείπεις, μη με απορρίψεις, κάπως έτσι. Αυτό θα εννοούσε το μη με λέεις. Λέει, δεν είναι σωστό αυτό που λες. Το αντίθετο θα λες. Πώς να λέω, Δέσποτα μου. Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σώρ με, λέει, να λες. Μα λέει, εγώ τώρα τόσα χρόνια έτσι το λέω, λέει, και όχι, λέει, δεν είναι λάθος. Μα του λες, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σώρ, όχι, μη με λέεις. Έναν ευλογημένο, αφού το λες εσύ, τα ξέρεις εσύ. Θα το λέω από τώρα και στο εξής, έτσι όπως το λες. Πήρε την ευχή του, έφυγε ο Δεσπότης με τον διάκο, ανέβηκαν στο πλοίο και απομακρύνθηκαν κανένα μίλι δυο από την ακτή. Οπότε βλέπουν τον ασκητή και τρέχει πάνω στα κύματα. Περπατώντας, φτάνει κοντά στο πλοίο και του λέει του Δεσπότη, Δέσποτά μου, λέει, ξέχασα πώς μου είπες να λέω την ευχή. Και λέει ο επίσκοπος, όπως την ξέρεις να τη λες, λέει, όπως την ξέρεις. Την έλεγε ανάποδα και όμως ήταν μέσα στο ήθος της εκκλησίας. Είναι κάπως παραφέρεις, όχι τελείως το ίδιο, ναι. Αν μπορώ να συνεχίσω. Τώρα που έχουμε τις ακολουθίες μας τις προηγιασμένες και πάλι ειδικά τα παιδιά δεν γνωρίζουν τέτοιο πράγμα, ούτε τη λέξη προηγιασμένη και πολλοί άλλοι άνθρωποι δεν θα ξέρουν τι σημαίνει αυτό. Όμως από τα παιδιά όταν μάθουν από μικρά και να τους εξηγήσεις τι συμβαίνει και βέβαια θα ξέρουν και μετά και θα νιώσω, γιατί στην εκκλησία πάω να νιώσω, δεν πάω να καταλάβω. Αν είναι με τον νου, τότε είμαστε λίγο μακριά. Επιτρέψτε μου να πω όμως και το να νιώσω, και αυτό είναι λιγάκι μερικές φορές επικίνδυνο, να έχουμε το νου μας. Δηλαδή, πάμε στο Θεό όπως είμαστε. Και επειδή είμαστε εμπαθείς και άρρωστοι βαριά πνευματικά, όπως προείπαμε, πολλές φορές δεν θα νιώθουμε και καλά ή θα έχουμε και πόλεμο, ακόμα και στη Θεία Λατρεία πολεμάει ο διάβολος. Δεν σημαίνει ότι θα φύγουμε από εκεί ή όπως ρωτάει καμιά φορά ο πνευματικός στην ψυχή που πάει να εξομολογηθεί, εκκλησιάζεσαι αδελφέ, και ακούει πολλές φορές όποτε αισθάνομαι καλά εκκλησιάζομαι. Μα ο σκοπός είναι πιο πολύ όταν δεν αισθάνεσαι καλά να πας στην εκκλησία. Όχι όταν αισθάνεσαι καλά. Ή τουλάχιστον να το λες πάντοτε πάω. Ό,τι και αν, όπως και αν αισθάνομαι. Δεν πάμε για να νιώσουμε καλά στην εκκλησία. Πάμε γιατί είναι ο χώρος μας αυτός.
δεν γίνεται να μην αναπνέουμε. Στην Εκκλησία αναπνέουμε το Θεό. Έστω κι αν εμείς δεν το κατανοούμε αυτό λόγω της εμπαθίας μας. Γι' αυτό ούτε να παρασυρώμαστε από συναισθήματα ή ξέρω εγώ δεν αναπαύθηκα πολύ σήμερα. Μα στην Εκκλησία δεν ήσουν. Ο Χριστός ήρθε. Στη Θεία Λειτουργία ήσουν. Στον ουρανό ήσουν. Τι θα πει, ένιωσες καλά ή δεν ένιωσα. Άστο, αυτό είναι πολύ δευτερεύον. Ο άρρωστος πολλές φορές δεν του αρέσει το φαγητό. Όχι ότι δεν είναι καλό, επειδή έχει πυρετό. Δεν είναι καλά ο ίδιος. Ωραιότατο είναι το φαγητό. Η Θεία Λειτουργία είναι η ίδια πάντα. Ο Χριστός είναι ο ίδιος. Χθες και σήμερα ο Αυτός και εις τους αιώνας. Άρα μην μένουμε λοιπόν τι αισθάθηκα. Ούτε να υπερτονίζουμε το πόσο ωραίο ήταν σήμερα. Ούτε πάλι, εντάξει, δεν πολύ κατάλαβα σήμερα πολλά πράγματα. Η Θεία Λειτουργία είναι εκεί. Και η αξία έχει το ότι λειτουργούμαστε. Ευχαριστήσω με τον Πατέρα Φιλόθεο για την πολύ όμορφη, πνευματική και εμπεριστατωμένη εισήγησή του. Επιτρέψτε μου να πω μία μόνο τελευταία σκέψη που είναι, πιστεύω, σημαντική και βγαίνει μέσα από την ομιλία του Πατρός Φιλόθεου. Το τόνισε σε κάποιο σημείο της εισηγήσεώς του, ότι πολλές φορές προσπαθούμε να προσαρμόσουμε το λειτουργικό χρόνο και τη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας στο δικό μας τον χρόνο, παρά να προσαρμόσουμε εμείς τον χρόνο τον δικό μας στο λειτουργικό πνευματικό χρόνο της Εκκλησίας. Και ανέφερε κάποια παραδείγματα, τα οποία έτσι προσωπικά και με ήλεγξαν και με προβλημάτισαν. Γιατί τα συναντούμε? Ας πούμε, έρχεται κάποιος και λέει, ξέρετε, είναι το τριήμερο της Πεντηκοστής ή του Αγίου Πνεύματος και λοιπά, για παράδειγμα. Να πάμε εκδρομή, να πάμε, ξέρω εγώ, κρουαζέρα, να πάμε, ξέρω εγώ, κάπου και λοιπά, με τους γνωστούς μας, με τους φίλους μας κλπ. Και δεν λαμβάνουμε υπόψη ότι και η Κυριακή της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος η επομένη είναι πολύ σημαντικές ημέρες για μας στην Εκκλησία. Είναι οι ημέρες που θα έλεγε κανείς επαναβεβαιώνει τη σωτηρία του. Διότι η σωτηρία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ενέργεια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και μίλησε για αυτή την αγαπητική σχέση που πρέπει να έχει ο άνθρωπος με τον Θεό, ο πατήρ Φιλόθεος. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, η αγάπη του Θεού εκέχεται εν τες καρδίες ημών δια πνεύματος του Αγίου, του Αγίου εκέχεται εις καρδίες δια πνεύματος Αγίου του δοθέντος ημίν. Και βλέπετε, αντί κανείς να κινηθεί προς τη χάρη και την Αγία του Πνεύματος, κινείται προς κάποιες άλλες κατευθύνσεις για πρόσκαιρες χαρές. Είναι περίοδος νηστείας τώρα. Η νηστεία μας βάζει μέσα στην αγάπη, μέσα στην ατμόσφαιρα της Βασιλείας του Θεού. Μας ξεκολλά από τα γήνα και μας βάλει στα πνευματικά, στα ουράνια. Και καμιά φορά μας κάλεσαν κάποιοι, υπάρχει μια δεξίωση, υπάρχει κάτι κλπ. Να μην πάω, να μην κάνω αυτό. Δηλαδή, δυσκολευόμαστε να προσαρμόσουμε τη ζωή μας στο λειτουργικό πνευματικό χρόνο της Εκκλησίας, που είναι άνοιγμα στην Βασιλεία του Θεού. Μετοχή, αν θέλετε, στην Βασιλεία του Θεού, βίωση της αγάπης του Θεού μέσα στη ζωή μας, που ξεκουράζει και αναπαύει
πολύ σωστά το είπετε, χωρίς να τον αναζητεί κανείς. Φτάνει που να βρεθούμε κοντά στον Θεό. Είναι και μία βία, Θεοφιλέστατε, είναι μία πολύ άσκηση, επιτρέψτε μου έτσι, ότι είναι να κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία. Πριν από χρόνια μου είπε μια οικογένεια, θέλανε να έρθουν εδώ στην Κύπρο, από την Ελλάδα, και να κάνουν Πάσχα εδώ στην Κύπρο. Ωραία, θεμητό και πολύ όμορφο. Δεν βρίσκαν εισιτήρια, λέει, και ακούστε τώρα, ταξίδευαν το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης, το βράδυ. Μα λέω, περιμένουμε όλο το χρόνο να προσκυνήσουμε το Σταυρό του Χριστού το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης. Και εσείς θα μαζεύετε βαλίτσες από το αεροδρόμιο και πιστές ψυχές εννοώ, που αγαπούν τον Χριστό και αγωνίζονται. Μα τι είναι αυτό? Αυτό είναι μια κοσμική τοποθέτηση. Κόβεσαι από τη ζωή της Εκκλησίας με αυτό. Δεν θα προσκυνήσεις το Ταυρό του Χριστού τη Μεγάλη Παρασκευή? Να μην πας στην Κύπρο. Να μην πας εκεί που πραγματοποιεί, ήθελες να πας. Δεν βρίσκεις, λέει, εισιτήρια. Τι να κάνουμε? Είναι η βία, η υπακοή στην Εκκλησία αυτή που σώζει. Και αυτή θα σε αγιάσει και θα σε εμπολιάσει σε αυτό το άγιο κλίμα και το ήθος. Δεν γίνεται να χάσεις τον Χριστό. Δεν γίνεται να χάσεις το Σταυρό του Χριστού και να απολαύσεις τις διακοπές σου με τους φίλους σου εκεί που θα πας. Δεν είναι πύργος ελέγχου του χρόνου μας η Εκκλησία, λοιπόν? Ή είμαστε, όπως έλεγα σε κάποιους, χριστιανοί part-time ή full-time?